Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συναγερμός είμανε σήμερα λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι για μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Δαφνιώτισσα του Δήμου Ήλιδος στην Αμαλιάδα. Στο χωριό οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία ενώ εκενώθηκαν τα σπίτια που βρίσκονταν στην πλαγιά της Δαφνιώτισσας. Ευτυχώς το χωριό σώθηκε. Στο σημείο επιχειρούν μεγάλες δυνάμεις της βυστικής υπηρεσίας και εναέρια μέσα. Αλλάζουμε θέμα. Η Ελλάδα βγαίνει σήμερα από το τελευταίο εκ των τριών μνημονίων, ελπίζοντας να επιστρέψει στην κανονικότητα και στις διεθνείς αγορές μετά από την 8χρονη κρίση, η οποία συρρήκνωσε την οικονομία της χώρας κατά 25% και την υποχρέωσε να εφαρμόσει επώδυνα μέτρα λιτότητας. Δεν πρόκειται βέβαια να ξυπνήσουμε το πρωί της 3ης, 21ης Αυγούστου, σε μια άλλη χώρα, καθώς σήμερα θα έχει και τυπικά κλίση ο 8ετής μαρτυρικός μνημονιακός κύκλος. Η 21η Αυγούστου θα είναι για τους Έλληνες πολίτες ακριβώς όπως και η 20η, όπως και η 19η. Οι τόνοι της κυβέρνησης παραμένουν χαμηλοί και δεν αναμένονται πανηγυρισμοί. Συνεχίζεται δυστυχώς το μπαράζ των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Δυτικής Ελλάδος. Μέσα σε μία εβδομάδα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Χθες Κυριακή, άλλος ένας στην Εντολοκαρνανία. Η αύξηση των τροχαίων έχει σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος. Άμεσα εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική και περιστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών η χθεσινή ληστεία στο ξενοδοχείο Rio Beach. Οι τρεις δράστες είχαν χτυπήσει τον φύλακα και είχαν σηκώσει το χρηματοκιβώτιο. Τελικώς εντοπίστηκαν σήμερα στο Αίγιο. Στις Φλόγες παραδόθηκε το σπίτι μιας οικογένειας στη Μαραθιά το μεσημέρι της Κυριακής. Η φωτιά δεν έγινε άμεσα αντιληπτή με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς ο πρώτος όροφος και η στέγη. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι στον πρώτο όροφο της διόροφης διπλοκατοικίας. Εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κανείς μέσα. Σε απαρηγόρητο θρήνο βυθίστηκε η Αμαλιάδα, τόπος καταγωγής της Ράνιας Χονδρογιάννη, από τον πολύ πρόωρο και ευνίδιο θάνατό της, μόλις στα 33 της χρόνια. Μέσα σε λίγα 24 ώρα εκτυλίχθηκε η τραγωδία, καθώς από τη στιγμή που αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν στην Πρέβεζα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου εξέπνευσε από ανέβρισμα. Κρίσιμα αναμένονται τα επόμενα 4 με 5 24 ώρα για τις δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν από ατύχημα σε Βεζινάδικο που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και Παναγοπούλου στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες φέρουν σοβαρά εγκάβματα δευτέρου και κυρίως τρίτου βαθμού από το ατύχημα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τροχαίο ατύχημα λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στην καρδιά του Αγρινίου, στην οδό Σκαλτσοδήμου. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό συνθήκες που διερευνάει η τροχέα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του κόκκινου γιοταχή και του συνοδηγού του άλλου οχήματος. Μάλιστα, στα αυτοκίνητα επέβαιναν και δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία από θαύμα δεν τραυματίστηκαν. Βίντεο κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης κατέγραψε καρέ-καρέ την κλοπή σε εξοχική κατοικία στην αρχαία Κόρινθο. Δύο άτομα με γιοταχή χτύπησαν το σκύλο, έκοψαν τον φράχτη και μπήκαν στην αυλή του σπιτιού και έκλεψαν πράγματα από την αποθήκη. Τουλάχιστον 30 μετανάστες βρίσκονταν στην ταράτσα του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου το Σαββατοκυριακό. Όπως καταγγέλουν περίοικοι, ο Δήμος δεν τους ενοχλεί, ενώ τους επιτρέπει και την είσοδο στα παλαιά σφαγεία σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων από το Λαδόπουλο. Η αστυνομία φυσικά δεν μπορεί να παρέμβει στους συγκεκριμένους χώρους, καθώς είναι δημοτική. Και αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Βόλτα με το άλογο του στην οδό Κορίνθου της Πάτρας επέλεξε να κάνει ο καβαλάρης που βλέπετε. Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να μειώθηκαν τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, ωστόσο όπως βλέπετε αυξήθηκαν τα τετράποδα. Άδεια η πόλη από αυτοκίνητα, ξεκίνησαν οι μετακινήσεις με παραδοσιακό τρόπο. Όσοι συνάντησαν το δίδυμο στην οδό Κορίνθου έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
τσάι έγινε Lux. Νέο Lux Plus Light Tea. Περισσότερο εκχύλισμα τσαγιού. Περισσότερο σχημός φρούτων. Ελάχιστες θερμίδες. Για δροσιά και ευεξία. Σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Lux Plus Light Tea. Η Lux πλευρά του τσαγιού. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Luxaro